Καλησπέρα. Η συναγωνίστρια Βάσο Φραγκοπούλου δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη σημερινή μας εκδήλωση, οπότε διαβάζουμε το χαιρετισμό της. Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή σας εκδήλωση. Λίγους μήνες μετά το πρώτο κρούσμα της πανδημίας στην Ελλάδα, η Δυτική Αττική μπήκε στο κόκκινο. Η κυβέρνηση τότε αποφάσισε να πάρει το μέτρο και να κλείσει σχεδόν το σύνολο των μικρών επιχειρήσεων στους δήμους Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μάνδρας. Οι μικροί επαγγελματίες είδαμε τα μαγαζιά μας να κλείνουν μέσα σε εορταστική περίοδο, από την οποία περιμέναμε να καλύψουμε ένα μέρος του χαμένου εισοδήματός μας. Θυμίζουμε ότι η κυβέρνηση μπορεί να ανακοίνωσε το κλείσιμο των καταστημάτων μας, δεν ανακοίνωσε όμως τίποτα για την οικονομική μας στήριξη. Δεν ανακοίνωσε τίποτα για τους μεγάλους χώρους δουλειάς. Δεν ανακοίνωσε τίποτα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Με λίγα λόγια, μας μετέτρεψε σε ξυλαστήριο θύμα για την εξάπλωση της πανδημίας στην περιοχή μας. Όπως καταλαβαίνετε, σε μια περίοδο με μεγάλη αβεβαιότητα για την υγεία τη δικιά μας και της οικογένειάς μας, προσθέθηκε τότε ένα ακόμα βάσανο. Η αβεβαιότητα για το εισόδημά μας, η αβεβαιότητα για το μέλλον των επιχειρήσεών μας. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, για μας και τις οικογένειές μας, βρήκαμε ελπίδα και κουράγιο στον αγώνα και στη διεκδίκηση όσων απαιτούνταν για να μπορέσουμε να κρατήσουμε ανοιχτά τα μαγαζιά μας. Οργανώσαμε παραστάσεις διαμαρτυρίας, μεγάλες αυτοκινητοπομπές. Όσο θυμάμαι εγώ, για πρώτη φορά οι επαγγελματίες του Ασπροπύργου βρεθήκαμε σε γενικές συνελεύσεις που συζητάγαμε για τα προβλήματά μας και αποφασίζαμε για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία συγκροτήσαμε Σύλλογο Επαγγελματιών στην πόλη, όπου στις πρόσφατες αρχαιρεσίες είχαμε καθολική συμμετοχή των συναδέλφων. Έτσι, με τον αγώνα μας, καταφέραμε να κατακτήσουμε ό,τι κατακτήσαμε εκείνη την περίοδο, όπως αποζημίωση 3.000 ευρώ για τους επαγγελματίες που μείναμε κλειστοί. Από το βήμα της εκδήλωσής σας, θα ήθελα να επισημάνω τον καθοριστικό ρόλο που είχαν και συνεχίζουν να έχουν επαγγελματίες μέλη του ΚΚΕ στην περιοχή. Άνθρωποι που χρόνια τώρα ξέραμε την ιδιότητά τους, πάντα μας καλούσαν να βαδίσουμε αυτόν τον δρόμο, τον δρόμο του αγώνα, και βέβαια εμείς οι υπόλοιποι είτε διατηρούσαμε τις ενστάσεις μας, είτε κάτω από το βάρος άλλων υποχρεώσεων δεν συμμετείχαμε. Σήμερα ενώνω τη φωνή μου με τη φωνή αυτών που το λέει η καρδιά τους. Ενώνω την καρδιά μου με την καρδιά αυτών που λαχταρούν ένα καλύτερο αύριο. Με την ελπίδα ότι οι φωνές και οι καρδιές θα γίνουν ακόμα περισσότερες. Σας ευχαριστώ.